Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας και θα καλημερίσουμε τον κοντά μας τον χειρουργό, τον κύριο Χάρη Κωνσταντινίδη. Ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλημέρα, γιατρέ. Μια είδηση έχω και εγχείρηση. Εσύ θες επέμβαση. Θα πω όμως συγκεκριμένα τι είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης, να ξέρει ο κόσμος που τον ξέρουν πολύ βέβαια. Είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχόλης Θεσσαλονίκης. Ειδικευμένο στη λαπαροσκοπική ρομποτική και ογκολογική χειρουργική και διευθυντής του τμήματος ρομποτικής, γενικής χειρουργικής και ογκολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Έχει σημασία γιατί το λέμε αυτό. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν ένα θέμα σήμερα για τη ρομποτική θεραπεία του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Διαπιστώνουμε εδώ, γιατρέ, ότι είναι ένα από τα συχνότερα καρκινώματα αυτό τελευταία και είναι και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ένα πολύ συχνό καρκίνωμα πλέον στις μέρες μας και τίνει να εμφανίζεται σε ακόμα νεότερες ηλικίες. Και στα δύο φύλλα, ακόμα και κάτω των 40. Mm-hmm. Και η μεγάλη επανάσταση όσον αφορά την αντιμετώπιση του είναι η ρομποτική χειρουργική. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη αλλαγή. Ακριβώς. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι μια αμυγός χειρουργική πάθηση. Ο βασικός, ο ακρογωνιαίος, ο θεμέλιος λίθος για την αντιμετώπιση του είναι ένα σωστό χειρουργείο. Η χήμιο και η ακτινοθεραπεία λειτουργούν επικουρικά όταν εφαρμόζονται επιβοηθητικά. Το σωστό χειρουργείο είναι αυτό το οποίο μας εξασφαλίζει μία ίαση, μία θεραπεία από τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Και η μεγάλη εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα είναι η ρομποτική χειρουργική. Γιατί? Όπου μπορεί να μας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ογκολογική πληρότητα του χειρουργείου, υπό την έννοια ότι έχουμε 20 με 30 φορές μεγέθυνση με το ρομποτικό χειρουργείο, mm-hmm. καθώς επίσης και έχουμε απόλυτη ακρίβεια και ευελιξία στις κινήσεις των εργαλείων που συνδέονται με το ρομπότ. Και τι άμεσο κερδίζει, αν το πω έτσι εισαγωγικά η λέξη, ο ασθενής? Δηλαδή αυτό που λέμε παραφύση είναι να το γλιτώνεις με τη ρομποτική? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εξαιρετική ερώτηση που κάνετε. Η εξτόμωση του εντέρου, κολοστομία ιατρικά, η παραφύση έδρα και σακουλάκι που το λένε ο ασθενής, είναι μια τακτική που εφαρμόζουμε όταν ο όγκος πλησιάζει πολύ κοντά στο σφιχτηριακό μηχανισμό του εντέρου. Το ρομπότ πρακτικά είναι η μόνη τεχνική που μπορεί να πλησιάσει σε αυτό το σημείο, χωρίς να κάνει καμία βλάβη, να διαπιστώσουμε και αν και εφόσον ο σφιχτήρας δεν προσβάλλεται από την νόσο, να τον διατηρήσουμε, να κόψουμε σε εκείνο το σημείο το έντερο, να το ξανακολλήσουμε για να αποκατασταθεί η συνέχεια του πεπτικού. Θα έλεγα ότι περίπου ότι οι μισοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μόνιμη κολοστομία, παραφύση έδρα τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν να την έχουν αποφύγει αν είχαν χειρουργηθεί ρομποτικά. Πιστεύω ότι έχουμε ένα τεράστιο κόστος όμως, γιατρέ, σε αυτή την επέμβαση, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον από τα δεν θα το έλεγα. Το αντίθετο. Γιατί και το έχουμε κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι στη Βόρεια Ελλάδα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό. Μιλάτε για το Διαβαλκανικό. Ακριβώς στην κλινική που συνεργάζομαι. Η ρομποτική χειρουργική απαιτεί τις μισές μέρες νοσηλείας από τις άλλες τεχνικές. Επίσης, διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες αποδεικνύουν ότι έχει τις μισές επιπλοκές και τα μισά μεταχειρητικά συμβάματα σε σχέση με τις άλλες τεχνικές. Συν το ότι ο ασθενής πάει πολύ πιο γρήγορα στη δουλειά του. Επομένως, την επιλέγει, λέτε, πιο συχνά πια ο κόσμος αυτή τη μέθοδο. Και την επιλέγει πιο συχνά, οπότε και μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα το κόστος είναι πολύ μικρότερο. Και να επενέσω, αν θέλετε, και τους ηθήνοντες της κλινικής με την οποία συνεργάζομαι, γιατί δείξανε ιδιαίτερη έτσι, κοινωνική ευαισθησία και μπορούμε και προσφέρουμε εξαιρετικά χαμηλά πακέτα νοσηλείας στους ασθενείς που χειρουργούνται ρομποτικά για καρκίνο. Το θέμα να μην φτάσουμε σε εσάς, γιατρέ. Τι κάνουμε για να μην φτάσουμε εκεί? Εντάξει, όλα αυτά που μας είπατε είναι εξαιρετικά και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στην νόσο αυτή. Τι κάνουμε για να μην φτάσουμε εκεί, για να ξέρει ο κόσμος? Πρόληψη. Πρόληψη με κολοσκοπήσεις ουσιαστικά μετά τα 45 χρόνια Βάτισαμε. Και ανά πενταετία. Κολονοσκόπηση ανά μετά τα 45 και ανά πενταετία. Και ανά πενταετία. Βεβαίως, για να βλέπεις την κατάσταση. Θα συνηθίσεις και αυτό, βέβαια. Μπορεί, δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να παρόλο, κύριε. Εγώ μια φορά έκανα. Δεν συνήθισα. Δεν βλέπετε, γιατρέ. Να στιγμώ για να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, γιατί όταν ακούει κανείς εγχειρίες και τα λοιπά, δεν είναι. Αισθάνεται και άνετα. Ναι, ναι. Γίνεται συχνά. Έχουμε τέτοιου είδους επεμβάσεις συχνά. Αυτές οι επεμβάσεις είναι μια καθημερινότητα για μας. Όπως επίσης και σε όλα στα διεθνή κέντρα που εξειδικεύονται ζωής, στη χειρουργική ογκολογία. Εξαιρετικά. Μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη θεραπεία, ειδικά στα αρχόμενα στάδια, πλήρη θεραπεία. Και θα έλεγα ότι πλέον σε όλα τα εξειδικευμένα κέντρα ογκολογικής χειρουργικής εφαρμόζεται το ρομπότ. Η ανοιχτή χειρουργική τίνει να καταργηθεί. Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει τεράστιους περιορισμούς που όλοι εμείς που την κάνουμε τόσα χρόνια γνωρίζουμε ότι μόνο με τη ρομποτική χειρουργική μπορούν να ξεπεραστούν. Και αυτό που έχω να πω έτσι εν κατακλείδη είναι ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου όχι μόνο μπορεί, πρέπει να χειρουργείται ρομποτικά. Ειδικά τα πιο σύνθετα περιστατικά. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τελευταίο, ναι. Έχει πυκνώσει η εμφάνιση αυτού του είδους ασθένειας από τον τρόπο ζωής μας? Θεωρείται ότι ο δυτικός τρόπος ζωής, ας πούμε, ναι, αυξάνει τη συχνότητα του καρκίνου του παχαίου. Τα βουνά θα πάμε.
Μπα και γλιτώσουμε. Γιατρέ, σα ευχαριστούμε. Γιατρέ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέροντα το σώμα. Είστε καλά, καλή σα μέρα. Πάμε εμεί. Στην πίεση του ανθρώπου. Στο διπλανό μα στούντιο να δούμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα τελείω.